Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, βρισκόμαστε αντιμέτωποι σε ένα νέο κύκλο επίθεσης με τα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση και μέσα από αυτόν το νέο αντιλαϊκό αντεργατικό προϋπολογισμό. Ένα νέο κύκλο επίθεσης που εκφράζεται συγκεκριμένα όπως μέσα σε όλους τους χώρους δουλειάς, έτσι και στους εργαζόμενους του ομίλου ΟΤΕ. Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΟΤΕ από τις 21 Δεκέμβρη αποφασίσαμε έναν πολυήμερο απεργιακό αγώνα κόντρα σε μια εργοδοσία που είναι ανένδοτη και στα πλαίσια του ανταγωνισμού ζητάει κι άλλες θυσίες για τους εργαζόμενους. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η εργοδοσία ανακοίνωσε για το 2018 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη προν φόρων και αποσβέσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι έδωσε μέρισμα στους μετόχους 340 εκατομμύρια ευρώ μαζί με την επαναγορά μετοχών, ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ το σύνολο του μισθού που παίρνουν οι 15,5 περίπου χιλιάδες εργαζόμενοι στον Όμιλο ΟΤΕ. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι μόνο από το φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή η εργοδοσία θα βγάλει πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Τα τελευταία 12 χρόνια η εργοδοσία στον Όμιλο ΟΤΕ έχει καταφέρει και έχει ρίξει το μισθολόγιο χτυπώντας τις εργασιακές σχέσεις κάτω από 30% περίπου στο 15,6% στο σύνολο των εσόδων. Αυτή είναι η πολιτική που ψήφισαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτή είναι η πολιτική που συνεχίζει και βαθαίνει αυτή η κυβέρνηση. Και με αυτήν αποθρασύνει τους εργοδότες σε κάθε κλάδο, έτσι και στις τηλεπικοινωνίες, έτσι και στον ΟΤΕ, δίνει γη και νερό προκειμένου να αυγατίζουν τα κέρδη τους. Από το βήμα αυτό στέλνουμε μήνυμα προς όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου ΟΤΕ που εργάζονται σήμερα με 11 διαφορετικές εργασιακές σχέσεις ότι για μας η επιτυχία της απεργίας είναι μονόδρομος. Στέλνουμε μήνυμα προς τους εργαζόμενους σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για να εκφράσουν την έμπρακτη αλληλεγγύη και συμπαράσταση σε αυτόν τον αγώνα. Στέλνουμε μήνυμα απέναντι στα παπαγαλάκια και της κυβέρνησης και της εργοδοσίας που θα βγουν το επόμενο διάστημα να συκοφαντήσουν τους εργαζόμενους να μην τολμήσουν να πειράξουν το δικαίωμά μας στην απεργία. Θα είμαστε εκεί μπροστάριδες σε αυτόν τον απεργιακό αγώνα για να δώσουμε τη μάχη για ενιαία συλλογική σύμβαση εργασίας σε όλο τον Όμιλο ΟΤΕ που να εξισώνει τα δικαιώματα και μαζί με τους εργαζόμενους σε όλο τον κλάδο για κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον Όμιλο ΟΤΕ δείχνει ακριβώς τι εννοούσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις βιώσιμη ανάπτυξη, η σημερινή κυβέρνηση ανάπτυξη που μπορεί να τους βγει κερδισμένους όλους. Καταραίει στην πράξη καθημερινά το παραμύθι της εργασιακής ειρήνης. Είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε σε πόλεμο και έτσι θα απαντήσουμε, ξεκινώντας από τις 21 Δεκέμβρη και από το βήμα αυτό της συγκέντρωσης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλούμε τα ταξικά συνδικάτα να εκφράσουν την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση σε αυτόν τον αγώνα. Συνεχίζουμε τη μάχη και προετοιμαζόμαστε απέναντι και στη νέα αντιασφαλιστική επίθεση που ετοιμάζει η κυβέρνηση ώστε να δώσουμε συνολική απάντηση. Συνεχίζουμε δυνατά βάζοντας μπροστά τα δικά μας συμφέροντα απέναντι στην εργοδοσία και στην κυβέρνηση.